Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με το προσωνύμιο Μπάρμπαρα θα παραμείνει η χώρα μας όλο το επόμενο 24ωρο. Μαζί μας είναι η Ιωάννα Τσικουδή για να δούμε βήμα-βήμα πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία, ξεκινώντας από αυτή τη μικρή ανάπαυλα που έχουμε αυτές τις ώρες, αλλά γρήγορα επέρχεται επιδείνωση. Πράγματι, η ανάπαυλα είναι αυτό το στιγμιότυπο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Να πω ότι σε αυτό το χάρτη το κέντρο, η περιοχή του κέντρου βρίσκεται εδώ πέρα και περιβάλλεται από τους εξής ορεινούς όγκους: του Ημιτού, της Πεντέλης και της Πάρνηθας. Τα χιόνια που έχουμε δει μέχρι τώρα ήταν σε περιοχές έξω από το κέντρο, δηλαδή κυρίως σε υπερβόρεια προάστια, και είναι και περιοχές που το έχει στρώσει και έχουμε δει αυτά τα προβλήματα. Αυτή την ώρα βλέπουμε ότι δυτικά της Αττικής έχουμε αυτή τη ζώνη χιονοπτώσεων. Χιονίζει αυτή την ώρα και στα Βίλια, στον Ασπρόπυργο. Χιονίζει γενικά στις δυτικές περιοχές, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, ακόμα και, δηλαδή, και σε περιοχές που είναι πιο κοντά στα προάστια. Δεν υπάρχει όμως χιονόπτωση στο υπόλοιπο κομμάτι της Αττικής, αλλά αυτό θα κρατήσει για πολύ λίγο. Έρχονται χιόνια. Πότε? Σωστά. Περιμένουμε μια νέα έξαρση, η οποία θα είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θα δούμε λοιπόν πώς από τα δυτικά προς τα ανατολικά αυτό το λευκό που είναι το χιόνι θα μετατοπιστεί ανατολικότερα και ένα που πιάνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αττικής. Και το Σύνταγμα βλέπουμε, το κέντρο της Αθήνας δηλαδή. Ναι, και περιμένουμε να χιονίσει και στο κέντρο. Αυτή την ώρα που θα χιονίζει θα είναι κατά τη διάρκεια στα ξημερώματα. Δεν θα είναι 3 ακριβώς, αλλά θα είναι κοντά στις 3. Επομένως, όσοι μένουν σε αυτές τις περιοχές, δεν αποκλείεται να ξυπνήσουν σε ένα καθαρά χιονισμένο τοπίο αύριο. Σωστά. Ίσως με λιγότερο, δηλαδή το στρώσιμο, η χιονόστρωση στο κέντρο θα ευνοείται σε πιο εύκολες επιφάνειες. Ναι. Σε αυτό θα συμβάλλουν και οι θερμοκρασίες που τις βλέπουμε εδώ πέρα, για παράδειγμα για τα πιο νότια τμήματα. Λίγο πριν τα ξημερώματα θα έχουμε από 1 έως 3 βαθμούς, που είναι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Και λέω σχετικά γιατί το συγκρίνω με το -1 έως 1 που θα έχουμε στα πιο βόρεια τμήματα της Αττικής. Αυτό λοιπόν τα ξημερώματα. Πώς θα εξελιχθεί αύριο το πρωινό και γενικότερα η ημέρα, τι έχουμε να περιμένουμε? Μετά από αυτή την έξαρση που οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά τόπους πυκνές, τόσο στα βόρεια όσο και ενδεχομένως και στα πιο κεντρικά τμήματα, περιμένουμε πάλι ο καιρός να κάνει ένα μικρό άνοιγμα, δηλαδή βλέπουμε ότι θα περιοριστούν τα φαινόμενα. Στην Εύβοια συνεχίζονται. Η Εύβοια είναι βορειότερα, δεν φαίνεται εδώ πέρα, αλλά η Εύβοια θα δέχεται χιόνι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια. Οπότε θα έχουμε μία παύση πάλι, περίπου το μεσημέρι της Δευτέρας, μία παύση ακόμα. Και βλέπουμε και τις θερμοκρασίες που έχουν ανέβει πλέον, γιατί θα έχει βγει και ο ήλιος, με συννεφιές ήλιος, αλλά σίγουρα θα έχει ήδη συνεισφέρει. Ευνοεί την άνοδο της θερμοκρασίας. Σωστά, ναι. Από 3 έως 6 στα πιο νότια, από 1 έως 3 στα πιο βόρεια. Και εκεί τελειώνουμε ή έχουμε και νέο κύμα? Τελειώνουμε από τα πολύ έντονα φαινόμενα. Αλλά προσοχή, γιατί θα συνεχιστούν, δείτε το βράδυ, πώς στα βόρεια πάλι οι χιονοπτώσεις θα προσπαθήσουν να κατέβουν, θα πιάσουν όμως τα πιο βόρεια τμήματα. Τις παρυφές, λοιπόν. Ναι, εδώ δεν μιλάμε για χιόνια στο κέντρο, δηλαδή. Μιλάμε για τα βόρεια και τα πιο δυτικά τμήματα. Και την Τρίτη μπαίνουμε σε ένα αντίστοιχο περιβάλλον, παρόμοιος δηλαδή καιρός, όχι με έντονα φαινόμενα, αλλά με τα φαινόμενα, τα χιονοπτώσεις να παραμονεύουν κυρίως από τα βόρεια. Και τον πάγο επίσης να παραμονεύει, όπου η χιονόπτωση θα έχει δημιουργήσει στρώμα. Τώρα, τι γίνεται με την υπόλοιπη Ελλάδα και τι γίνεται και από πλευράς θερμοκρασιών στην υπόλοιπη Η Ελλάδα? Μας έδειξες κάποιες θερμοκρασίες στην Αττική. Ωραία. Να δούμε λοιπόν για όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το στιγμιότυπο αυτή τη στιγμή και βλέπουμε αυτή την παύση που λέγαμε στην Αττική. Ναι. Αλλά πώς συνεχίζουν τα φαινόμενα σε αυτόν τον κύκλο που θα είναι και τα περισσότερα κεντονότερα και τη Δευτέρα. Τις επόμενες ώρες λοιπόν βλέπουμε ότι θα έχουμε σε αυτές τις περιοχές Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Βιωτία και Κρήτη τις περισσότερες και τις πυκνότερες χιονοπτώσεις. Στην Κρήτη περισσότερο σε ορεινά και ημιορεινά, όπως ήδη σημειώνονται. Το μεσημέρι της, αυτό είναι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες, ναι. Σωστά. Το μεσημέρι της Δευτέρας θα μπει στο παιχνίδι και το Βόρειο Αιγαίο και η Θράκη. Βλέπουμε πώς στο Βόρειο Αιγαίο θα έχουμε χιονοπτώσεις, όχι μόνο σε ορεινά και ημιορεινά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Συνεχίζουν τα φαινόμενα σε υπόλοιπες περιοχές, ναι, που είπαμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πάλι στην Εύβοια χιονίζει και στα ορεινά ημιορεινά της Κρήτης. Και το βράδυ της Δευτέρας κάπως θα περιοριστούν από το Αιγαίο τα φαινόμενα, όμως θα συνεχίσουν πάλι στον κύκλο μας, δηλαδή στις περιοχές αυτές που είναι οι προσύνεμες. Και θερμοκρασίες. Οι θερμοκρασίες, έχουμε και μία κάρτα με τις ελάχιστες που παρατηρήθηκαν σήμερα. Στο Σέλι -10,4, στη Βλάστη -8,6 και στο Μέτσοβο -7,7. Αυτές οι περιοχές είναι όλες σε υψόμετρο, είναι πάνω από τα 1000 μέτρα. Όμως θα δούμε στον καιρό, στα γραφικά μας, ότι
Αύριο περιμένουμε παρόμοιες τιμές θερμοκρασίας με αρκετό κρύο να επιμένει. Στα βόρεια θα έχουμε φυσικά παγετό και αρνητικές τιμές, ο οποίος θα είναι ισχυρός στα κεντρικά και βόρεια, ολικός σε κάποιες περιοχές. Το μείον 12 που βλέπουμε δεν θα ξεπεράσει τους 0 βαθμούς η θερμοκρασία στη Φλόρινα, στην Κόνιτσα. Και βλέπουμε ότι στα πιο νότια οι θερμοκρασίες είναι λίγο πιο υψηλές, αλλά και πάλι πιο χαμηλές. Και οι μέγιστες θερμοκρασίες είναι ισχνές, δεν θα ανέβει πολύ το θερμόμετρο. Ναι, σωστά. Και να πω μόνο ότι το κρύο θα συνεχιστεί σχεδόν όλη τη βδομάδα. Προς το τέλος περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Πάντως από την Τρίτη και μετά θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Από άποψη φαινομένων σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα.